Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για τη δημιουργικότητα στην πράξη, όπως είναι ο τίτλος της ενότητας που παρακολουθούμε τις εξαιρετικές ομιλίες. Και για την δημιουργικότητα στην πράξη από ένα project μοναδικό, από 10 εμπνευσμένους ανθρώπους. Μ' αρέσει αυτό το εμπνευσμένους, γι' αυτό επιμένω να το χρησιμοποιώ. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζω πολλές άλλες ελληνικές λέξεις, αλλά είχαν μια ιδιαίτερη έμπνευση να δημιουργήσουν το Corfu Design Root. Οι Corfu Creatives λοιπόν έφτιαξαν μία ομάδα όπου μέσα από αυτή την ομάδα διδάσκουν και στους παλιούς αλλά και στους νέους ότι δημιουργικότητα και πολιτισμός δεν είναι μόνο τα τραγούδια, η μουσική που και αυτά είναι εξαίρετα, αλλά είναι και πολλά άλλα κρυμμένα μυστικά από νέους ανθρώπους, από νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορούν να συνυπάρξουν, να συνδημιουργήσουν και να μας φέρουν την παρουσίαση τους δύο εξ αυτών στην σκηνή του Root Lab. Η κυρία Μυρτώζη Ειρήνη και ο κύριος Στρατής Ανδρεάδης θα εκπροσωπήσουν λοιπόν το project και θα μας πούνε τις καλημέρες τους στη σκηνή του Root Lab. Είμαστε 10 δημιουργικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενωθήκαμε εδώ πέρα για να κάνουμε ένα πολύ απλό πράγμα. Να δείξουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική κέρκυρα. Υπάρχει μια κέρκυρα της δημιουργίας, η οποία δεν βρίσκεται εκεί που κανένας νομίζει. Είναι παράξενο, γιατί υπάρχουν... Ας πούμε, τι κοινό έχει η Γιούλη που κάνει παπούτσια με το Διονύση εδώ πέρα, που έχει φτιάξει ένα Artist in Residence Program στους Οθονούς, με τη Χριστίνα που σχεδιάζει παπούτσια και το Σπύρο Μουμούρη που κάνει... Κεριά. Ναι. Αυτό που έχουμε κοινό είναι μία λέξη. Δημιουργικότητα. Το πιο πολύπλοκο άνσερ είναι ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν φτιαχτήκαμε εδώ για τον τουρισμό. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να υπηρετήσουμε τον τουρισμό. Ήρθαμε εδώ πέρα για να φτιάξουμε κάτι δικό μας. Για να φτιάξουμε κάτι καινούριο και για να νιώσουμε ένα κοινό είδος community. Αυτή είναι η κέρκυρα με κόσμο. Σε αυτή την κέρκυρα με κόσμο είναι... Καλό Πάσχα και να μας έρθει. Είναι η κέρκυρα με κόσμο, στην οποία εμείς, όταν έχεις πράγματα όπως του Απόστολου Πατούνη, το εργαστήριο, στο οποίο φτιάχνει εδώ και έναν αιώνα παραδοσιακά σαπούνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αυτό που κάνουμε, εάν δεν έρθει κανένας σε εμάς. Οπότε, σκεφτήκαμε να ενωθούμε για αυτούς τους πρακτικούς λόγους. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τους οποίους θα πει καλύτερα εδώ πέρα ο Ιθήνο Νους της ομάδας η Μυρτώ, για το γιατί δημιουργηθήκαμε. Ναι, βασικά, δευτερεύοντες λόγοι ή τέλος πάντων πιο μακροπρόθεσμοι λόγοι για τους οποίους δημιουργηθήκαμε, είναι το κίνητρο του να δώσουμε μία πνοή στην... Αν πας στο επόμενο slide, θα σε βοηθήσει. Να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λίγο αυτό το αφήγημα που μας ακολουθεί ως νησί. Το ήλιος, μπύρα, θάλασσα, μπύρα, λιώσιμο. Αλλά ακόμα και το επόμενο slide, που είναι πιο πολύ το πώς μας ξέρουνε ως Κέρκυρα, για το υπέροχο παρελθόν και το πλούσιο παρελθόν. Η Φιλαρμονική Καποδίστριας, το Μουσείο Καποδίστρια εδώ πέρα, το οποίο έχουμε να πούμε ότι σε λίγες εβδομάδες πάει να διαγωνιστεί, το μόνο ελληνικό μουσείο σε όλη την Ευρώπη, το οποίο πάει για κορυφαίο μουσείο της χρονιάς. Ναι, και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία, το παλιό το Φρούριο. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι πράγματα για τα οποία είμαστε γνωστοί ως νησί. Ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε με έναν τρόπο να αλλάξουμε λίγο αυτό το αφήγημα, να δώσουμε και να ακουστεί η φωνή το ότι υπάρχουν και καινούργια πράγματα που συμβαίνουν τώρα από σύγχρονους δημιουργούς και δημιουργούν ένα καινούργιο πολιτιστικό αγαθό. Το αγαθό της σύγχρονης μικρής μεν κοινότητας που παράγει πράγματα. Έτσι φτιάξαμε έναν οδηγό απευθυνόμενοι στους επισκέπτες του νησιού, ώστε να μπορέσουν να είναι πιο εύκολο να ανακαλύψουν αυτή τη διαδρομή. Είναι σύγχρονο, ότι είναι αυθεντικό, τι γίνεται τώρα που είναι δημιουργικό στην Κέρκυρα. Ένας απλός οδηγός, ένα PDF που κατεβάζει οποιοδήποτε και το κάνει. Ας πούμε, αυτό είναι ο οδηγός, αυτά είναι τα μέρη μας μέσα στην πόλη, τα οποία σου ζητάει κανένας και λες, πού
μπορώ να βρεθώ. Έξω από την πόλη υπάρχουν τα... Έχουμε τρία μέρη έξω από την πόλη, για τα οποία είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι. Το ένα είναι στους Οθονούς, το νοτιοδυτικότερο άκρο του τόπου μας. Το άλλο είναι στο καθόλου γνωστό χωριό των Κανακάδων της Κέρκυρας. Και το τρίτο είναι έξω από τη Μαρίνα Κουβιών, η βιολογική φάρμα του Δόκτωρ Καβαδία. Ναι. Τώρα, ας πάμε να δούμε έναν-έναν τα μέλη μας. Αν πας στο επόμενο. Δεν πάει. Προσπαθώ. Κατάω. Όχι. Όχι. Καλά. Ancient Greek Sandals. Συγγνώμη. The Ancient Greek Sandals. Ναι, θα ξεκινήσουμε με την Ancient Greek Sandals. Α, να, ωραία, τώρα δούλεψε. Όπου η δημιουργός του, η Χριστίνα Μαρτίνη, ζει και δουλεύει εδώ και σχεδιάζει όλη τη σειρά της από το κτίριο στο οποίο συνυπάρχουμε τρεις από τους δημιουργούς. Ναι. Και χρησιμοποιεί το χώρο της Κέρκυρας ως το backdrop για το επικοινωνιακό κομμάτι της επιχείρησης των Ancient Greek Sandals, το οποίο μας ταξιδεύει. Επόμενο, παρακαλώ. There. Ναι. Μετά έχουμε, μετά από αυτό, την... Χωή. Ναι. Εδώ είναι η Χωή. Τώρα το πω λίγο σαν ιστοπλό. Αν φύγεις από την πόλη και πάρεις μία πορεία 270-280 μοιρών, 14 χιλιόμετρα από εδώ, είναι οι Κανακάδες. Στους Κανακάδες, η ομάδα της Ελένης και του Σπύρου του Μουμούρη, ωραία αδέρφια, κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Τώρα που είναι άνοιξη, ας πούμε, βγαίνουμε στην εξοχή για να δούμε τι ωραία που μυρίζει εκτός των άλλων. Αυτοί παίρνουν αυτές μυρωδιές και έχουν φτιάξει ένα brand, το οποίο εδώ βλέπετε ότι είναι και χειροποίητα πράγματα, τα οποία τα φτιάχνουν βιολογικά κεριά, τα οποία πλέον πουλούνται από το Άχεν στην Αθήνα και από το Τόκιο στην Τούλσα της Οκλαχώμας. Οπότε παίρνουν τις μυρωδιές ελληνικής φύσης και ευωδιάζουν τόπους σε όλο τον πλανήτη. Κανακάδες, Κέρκυρας. Next. Λοιπόν, εδώ, λίγο παρακάτω από εδώ... Πρώτο δεξιά, πρώτο αριστερά. Θα βρείτε το εργαστήριο της Γιούλη, που φτιάχνει χειροποίητα μαλακά παπουτσάκια για παιδιά, τα οποία βρήκε μια πολύ ωραία, ένα κενό στην αγορά, που δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα, και αποφάσισε να τα φτιάξει μόνη της, στον τόπο που μένει. Και έτσι ξεκίνησε μια βραβευμένη επιχείρηση με αυτό το πολύ υπέροχα και ανατομικά παπουτσάκια. Εσύ. Στη μέση της τουριστικής Κέρκυρας υπάρχει ένα μπραντ, το Maison Pepetta, του Διονύση, του φίλου μας, το οποίο παίρνει από φέτος upcycled υφάσματα από παραδοσιακά χωριά και από παραδοσιακές βαφές της Αφρικής και φτιάχνει ready-made resort wear για ζεστά κλίματα και μεσογειακά κλίματα όπως στην Ελλάδα. Αλλά ο Διονύσης έκανε και κάτι άλλο που είναι τρομακτικά ενδιαφέρον. Είναι εδώ πέρα και οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του Ιωνίου που έχουν συνάψει ένα μνημόνιο συνεργασίας μαζί με το Καλογέρου, το επόμενο project του, που είναι ότι στην άκρη της Ελλάδας, στους Οθονούς της Κέρκυρας, ο Διονύσης έφτιαξε ένα Artist in Residence Program, το οποίο θα αρχίσει να δέχεται κόσμο από φέτος. Έτσι, η σύγχρονη τέχνη έρχεται σε ένα μέρος στο οποίο ποτέ δεν υπήρχε και έχει πολλά να πει. Δεν σου βοηθάει καθόλου αυτό σήμερα. Δεν δουλεύει, δεν σε Όχι, θέλει. Δουλεύει, δεν αλλά ποτέ θέλει και όπως θέλει. Το επόμενο είναι το Residency, αν πατηθεί. Δεν θέλει. Όχι. Καλά, εγώ θα συνεχίσω, αν είναι το επόμενο. Μετά από... Όπα, πριν έχουμε άλλο ένα. Α, όχι, εσύ. Ναι, εσύ. Συγγνώμη, εσύ. Όχι. Μιλώντας στα μέρη τα οποία είναι έξω από την πόλη της Κέρκυρας, υπάρχει έξω από τα Γουβιά, ένα άλλο στόπ του Corfu Design Route, είναι η βιολογική φάρμα του Δ. Καβαδία. Εκτός το ότι βγάζει ένα από τα πιο υπερβραβευμένα λάδια βιολογικά στην Ελλάδα, έχει σχεδιάσει μια φάρμα επισκέψιμη για τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορεί να έρχεται κάποιος και να ηρεμεί η ψυχή του και να συνδέεται, όπως πρέπει να μάθουμε να συνδεόμαστε, με τη φύση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να μάθουμε τον 21ο αιώνα είναι η καινούργια σχέση που πρέπει να έχουμε με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. Αυτό το έχει φροντίσει ο Δ. Καβαδίας. Οκ.
Ωραία, και πάμε στο επόμενο εγχείρημα που είναι η ομάδα του Garage, οι αδερφές Μέρη και Ευαγγελία Ράντου, πολυτάλαντες χορεύτριες με τρομερή εμπειρία σε χορογραφία, οργάνωση φεστιβάλ, φιλοξενία διεθνών χορευτών από όλο τον κόσμο, οι οποίες έχουν στήσει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, κάνουν και δικές τους παραστάσεις, και οι οποίες πρόσφατα έχουν ξεκινήσει και να παράγουν ένα δικό τους προϊόν για να απαλύνουν τους πόνους από τους χορούς, αλλά και όχι μόνο από αυτούς. Έχουν φτιάξει μια κομπρέσα με φυσικά υλικά, ρύζι και κερκυραϊκή λεβάντα, το οποίο είναι επίσης ένα νέο προϊόν της Κέρκυρας. Πατάς? Λοιπόν. Πατιέται. Όχι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ και εσύ όταν καταφέρεις. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, με ένα ήρεμο lifestyle και everyday lifestyle, η Γιώτα Παναγοπούλου εστιάζει στο καθημερινό και στο διαχρονικό στοιχείο σε ρούχα και τσάντες με οργανικά και φυσικά υλικά. Επίσης, βρίσκεται στο Σαρόκο, όπου είναι και το επόμενο μας stop της διαδρομής. Ο Απόστολος Πατούνης. Ναι. Το εργοστάσιο του Απόστολου Πατούνη, η βιοτεχνία του, είναι ένα από τα μόνα μέρη στην Ελλάδα τα οποία είναι βραβευμένο σε άλλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και το κτίριο το ίδιο, στο οποίο εδώ και περίπου 100 χρόνια η σαπωνοποιία Πατούνη κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Παίρνει ό,τι μένει από την παραγωγή του λαδιού και φτιάχνει βιολογικά απλά σαπούνια. 100 χρόνια αργότερα ανακαλύψαμε και το λέμε μέρος της περιβαλλοντικής προστασίας και ένα σωστό τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων αυτών. Και ο Απόστολος Πατούνης κάνει μια εξαιρετική δουλειά και φέρνει θησαυρούς μικρούς από όλη την Ελλάδα, εκτός από τα υπέροχα σαπούνια του, και έχει ένα μοναδικό χώρο, τον οποίο τον έχει φτιάξει επισκέψιμο, για να έρχεται ο κόσμος και να βλέπει πώς παραδοσιακά πρέπει να γίνεται το λάδι. Το σαπούνι. Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε στην επιχείρηση του κυρίου Στρατή, η οποία είναι μια πολύ πρωτοποριακή εταιρεία που παράγει κυρίως τσάντες, αλλά και ταξιδιωτικά είδη άλλου τύπου και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και την ποδιά μου για την κεραμική έχει φτιάξει, επαναχρησιμοποιώντας υλικά, κυρίως από την ιστιοπλοεία, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι ζώνες αυτοκινήτων, μαξιλάρια, πώς το λένε, ιστιοπλοείας, ό,τι μπορεί να βρει που τα επαναχρησιμοποιεί. Και έχει, ναι, ένα καταπληκτικό μπραντ. Τέλος. Και τέλος είμαι εγώ. Το τελευταίο stop στο Root, αλλά πολλές φορές το πρώτο, γιατί είναι απέναντι από το βίντεο και είναι ένα μέρος που περνάει όλος ο κόσμος, είναι η βιολογική φάρμα της. Η παραδοσιακή φάρμα. Η παραδοσιακή κεραμική της Μυρτοζυρίνη. Ναι. Εδώ πέρα έχει έναν επισκέψιμο χώρο, στον οποίο έρχεται ο κόσμος για να δει τη Μυρτό και να φτιάχνει και να πουλάει αυτή την πολύ ιδιαίτερη σύγχρονη κεραμική. Αυτό που δεν θα σου πει η Μυρτό είναι ότι εκτός των άλλων κάνει τώρα μία έρευνα έτσι ώστε να φέρει και να ξαναχρησιμοποιήσει τον παραδοσιακό πυλό της Κέρκυρας, ο οποίος ήταν μία δουλειά που υπήρχε εδώ πέρα τα τελευταία 3.000 χρόνια, έχει σταματήσει να βγαίνει, έχει σταματήσει να αναπτύσσεται και ξαναήρθε τώρα για να γίνει. Αυτοί είμαστε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. We'll be right back.